οι αγρότες της Αργολίδας ζουν τις τελευταίες μέρες έναν εφιάλτη. Φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες είναι πολύ ακραίες. Το φαινόμενο είναι καταστροφικό για την παραγωγή των αγροτών μας εδώ στην Αργολίδα και κυρίως για τα εσπεριτοειδή. Και βέβαια όλος ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Πρέπει άμεσα ο ΕΛΓΑ και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να μεριμνήσουν ώστε να γίνει ο έλεγχος και η καταγραφή των ζημιών και να δοθούν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να βρει όλα εκείνα τα εργαλεία για να στηρίξει τον αγρότη. Τους τελευταίους μήνες ο αγροτικός κόσμος φαίνεται ότι χτυπιέται από πολλές πλευρές. Κυρίως όμως από τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια που έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές στα καλλιεργητικά εφόδια, τόσο στα λιπάσματα όσο και σε άλλα εφόδια για την καλλιέργεια. Επίσης, οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις που υπάρχουν από τον ΔΔΕ οδηγούν πραγματικά τον αγρότη σε αδιέξοδο. Έχουμε διπλασιασμό, τριπλασιασμό των τιμών του ρεύματος, της ενέργειας. Συγχρόνως, αυτές τις μέρες είδαμε μία συνέπεια από τον ΔΔΕ και θα πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Ενώ ζητάει από τον κάθε αγρότη να πληρώνει στην ώρα του το ρεύμα του, είδαμε την προηγούμενη Τρίτη το βράδυ για μία μισή ώρα περίπου στον κάμπο της Αργολίδας να μην έχουμε ρεύμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα αντιπαγετικά συστήματα, γεωτρήσεις και ανεμομίκτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει μία ζημιά που οφείλεται σε αυτή την αμέλεια του ΔΔΕ. Θα πρέπει λοιπόν και ο ΔΔΕ να αναλάβει τις ευθύνες του. Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να σταθεί σήμερα αρρωγός στον αγρότη μας και σε όσους πλήγησαν από αυτήν την καταστροφική κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Τόσο η περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και οι δήμοι που εμπλέκονται στην περιοχή, ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ο Δήμος Ναυπλιαίων, θα πρέπει νομίζω με ό,τι εργαλεία χρηματοδοτικά έχουν και δυνατότητες έχουν να συνδράμουν έτσι ώστε να υπάρχει μία ανακούφιση για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής μας.